Στην σύσταση άτυπης επιτροπής, η οποία θα έχει σαν στόχο την δημιουργία και την ανάδειξη του δυναμικού πολιτιστικού προφίλ της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, προχώρησε ο πολιτιστικός οργανισμός Πάτρας σε συνεργασία με φορείς του πολιτισμού της Δυτικής Ελλάδος. Αν κάτι γίνεται σήμερα, είναι για να πιαστούμε χέρι-χέρι. Θέλουμε όλοι να συνομιλήσουμε, ανεξάρτητα κομματικής ταυτότητας, για να μιλήσουμε για τα παιδιά μας και για την ιστορία των προηγούμενων μας. Η συνάντηση είχε σκοπό στην πρώτη γνωριμία την πολιτιστική χαρτογράφηση των νέων δεδομένων που δημιούργησε ο Καλλικράτης και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων της Δυτικής Ελλάδας. Πρέπει να υπερασπιστούμε, πρέπει να προωθήσουμε, πρέπει ουσιαστικά να δημιουργήσουμε σαν ένα άλλο μοντέλο. Εγώ θέλω να βάλω στη συζήτηση ουσιαστικά μια λέξη η οποία είναι πολύ λαϊκή και πολύ ρωμαϊκή και λέγεται ανάστημα. Σήμερα έχουμε ανάγκη ένα πολιτισμό ο οποίος θα σηκώνει ανάστημα. Καταγράφω σαν ιδέα, πέρα από τις πολλές άλλες που είπατε, ότι ενδεχομένως ένα μέρος του προγράμματος του θεάτρου της πόλης να μπορεί να στεγαστεί κάτω από την ομπρέλα μιας θεματικής που να αφορά την πόλη λιμάνι, που να αφορά θαλάσσιο μέτωπο, που να αφορά το θέμα νερό και να δώσει έμπνευση στους καλλιτέχνες. Στην συνάντηση συμμετείχαν οι υπεύθυνοι για τα πολιτιστικά της περιοχής από τους τρεις νομούς Αχαΐας, Ηλίας και Έτωλο Ακαρνανίας, αλλά και από τα Ιόνια νησιά, εκπρόσωποι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και άλλοι φορείς πολιτισμού.